Λοιπόν, καλή σας μέρα. Εδώ συνέχεια μαθημάτων, εργαστήριο Data. Ακόμα μια φορά συνεχίζουμε με τα θέματα πιστοποίησης. Μείνανε άλλα 5. Θα τα κάνουμε σήμερα. Θα πάρουμε πάλι να δούμε λίγο τα αυγουλάκια σήμερα, ήθελα να πω. Να φτιάξουμε τα αυγά μπρουγέ, κλασική συνταγή, ή αλλιώς αυγά σκράμπλ. Να πούμε ότι η διαφορά με τα μπρουγέ με τα σκράμπλ είναι ότι οι Γάλλοι, τα μπρουγέ δηλαδή, χρησιμοποιούν κρέμα γάλακτος, άρα περισσότερα λιπαρά, άρα περισσότερη νοστιμιά. Έτσι, εκεί οφείλεται. Και τα σκράμπλ, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί δηλαδή, χρησιμοποιούν κοινώς γάλα. Το κοινό του στοιχείο είναι ότι πρέπει να είναι κόμπους, μικρά σβολίδια. Αυτό είναι που πρέπει να ξεχωρίζουμε στα αυγά μπρουγέ, στα αυγά σκράμπλ, στην υφή. Δηλαδή η υφή. Έτσι, θα το δούμε, θα είναι μια κρεμώδης, σβολιασμένη υφή. Αυτό είναι τα αυγά μπρουγέ. Το οποίο θα τα κάνουμε και με ένα τύπ, με ένα φρυγανισμένο ψωμάκι, με ψωμί του τόστ. Και θα δούμε και τα αυγά Benedict στην συνέχεια, στο επόμενο μάθημα. Πάμε να δούμε τα αυγά μπρουγέ, τι υλικά θα χρειαστούμε. Ακολουθείτε κατά γράμμα, σε κάποιον από εσάς ή κάποια από εσάς θα της τύχει ή θα του τύχει να το κάνει, οπότε καλό είναι να τρέχετε πάντα στο βίντεο, γι' αυτό είναι ο σκοπός εκπαιδευτικός που γίνονται αυτά τα βίντεο και τα θέματα πιστοποίησης. Θα τα δούμε και στην πορεία, στη συνέχεια που θα έρθουμε σε επαφή από εβδομάδα και θα έχουμε τη συνέχεια των μαθημάτων μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ με το Στέλιο πάντα παρέα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε εδώ, εκτός τα υλικά μας, να πούμε ότι δημιουργούμε πάντα ένα μπεν-μαρί, δηλαδή νεράκι και μια μπασίνα, η οποία θα μας βοηθήσει να δώσουμε την υφή που επιθυμούμε. Η βοήθεια του ατμού ακουμπάει στην μπασίνα, οπότε τα αυγά σιγοψύνονται, δεν ξεπερνάμε ποτέ τους 100 βαθμούς, όπως και ο ατμός. Να πούμε ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και σε τηγανάκι, σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Νομίζω όμως έχει καλύτερο αποτέλεσμα πάντα το Ben Marie και η μπασίνα, η παραδοσιακή μέθοδος. Λοιπόν, ένα τηγανάκι για να φρυγανίσουμε το ψωμί. Πάμε να δούμε. Χρησιμοποιούμε βαγιάτικο ψωμί. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 2 φέτες από ψωμί του τόστ, 2 αυγά, κρέμα γάλακτος και βούτυρο αγελαδινό, αλάτι και πιπέρι για να στήσουμε το πιάτο μας. Και σαφώς και ένα κουτάλι που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε είναι ένα κομματάκι βούτυρο, το οποίο θα λείψουμε την επιφάνεια της μπασίνας. Να έχω αφήσει να ζεσταθεί, οπότε για να προωθηθεί καλύτερα το βούτυρο. Και χρειαστούμε και λίγο βουτυράκι και κρέμα γάλακτος προς το τελείωμα, για να δώσουμε έξτρα ένταση, έξτρα γεύση και λιπαρά, όπως είπαμε στην συνέχεια. Λοιπόν, το νεράκι μας είναι έτοιμο προς βρασμού. Θα χρειαστούμε ένα φουέ, ένα σύρμα, για να δώσουμε αυτή την υφή. Τη σπασμένη, δηλαδή τα σβολίδια που λέμε. Δεν θα το πετύχετε με μαρίζ, θέλει ιδιαίτερη τεχνική εκεί με μαρίζ ή μια άλλη κουτάλα. Θα το δούμε. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε όμως θα είναι